Και έτσι λοιπόν αποφάσισε, παρότι τον παρακαλέσαμε πάρα πολλές φορές, να δώσει μια ευκαιρία και να συμμετέχουν τα παιδιά έστω και με ένα κομμάτι στη συναυλία. Που αυτός θα έκρινε όποιο αυτό θα ήθελε και επιθυμούσε, γιατί τα παιδιά όντως είχαν δουλέψει όλη τη χρονιά για αυτήν εδώ την παραγωγή. Είχαμε στείλει από νωρίς παρτιτούρες κτλ. Παρ' όλα αυτά δεν έκρινε και ούτε έδωσε καμία ευκαιρία, δεν έκρινε ότι αυτή η χοροδία μπορεί να αποδώσει το έργο του και αποφάσισε να μην συμμετέχει. Ήξερε από πριν ότι θα παίξει με παιδιά του μουσικού, γνώριζε τα σχήματα που θα το συνοδεύσουν, τα γνώριζε όλα αυτά. Ναι, 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 εννοείται. Και έτσι μάλιστα ξαφνικά σε... μετά είδε... Ναι. Αυτό το γνώριζε. Όμως δεν μας ζητήθηκε ποτέ να αποστείλουμε κάτι, ένα demo ας πούμε, για το πώς αυτά τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί και έχουν, πώς το λένε, τραγουδάει το έργο τους, ούτως ώστε να αποφασίσει αν θέλει ή όχι να... Μάλιστα, να συμμετάσχει, να έρθει. Να συμμετάσχει. Κύριε Κακάρα, δεν μπορούσε να, δεν είχε το δικαίωμα να κάνει κάποιες τροποποιήσεις, κάποιες προσταφαιρέσεις, κάποιες έτσι παρεμβάσεις, έτσι ώστε να το φέρει στα δικά του μέτρα, βρε αδερφέ. Τον παρακαλέσαμε πάρα πολλές φορές, δυστυχώς δεν το έκανε. Μα γιατί ζητούσαμε από τον κύριο Μπράιζερ έστω και ένα κομμάτι, έτσι ένα κομμάτι, τα παιδιά να ερμηνεύσουν για να γίνουν μέρος αυτού του... Γιατί όλα αυτά για τα παιδιά γινότανε, δεν γινότανε... ναι, για τα παιδιά. Συνεπώς, αν δεν είναι τα παιδιά, τότε δεν έχει κάποια αξία όλο αυτό και προσπαθούσαμε να του πούμε να γίνει κοινωνός με τα παιδιά και να έρθει να τα αγκαλιάσει, να του δώσει μια ευκαιρία. Όμως δεν μπορώ να γνωρίζω τι μπορεί να είχε στη σκέψη του. Το τριήμερο πώς πέρασε, πώς κύλησε το τριήμερο γενικότερα από την παρουσία του? Ούτως ή άλλως το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την πρώτη πρόβα και προσπαθούσαμε να από την πρώτη την πρόβα. Η οποία πότε έγινε, κύριε Κακάρα? Το Σάββατο, το πρωί. Το Σάββατο πρωί, μάλιστα. Μάλιστα. Από εκεί δηλαδή φάνηκε ότι δυσανασχετεί και ότι... Ναι, και προσπαθώντας να βρούμε την ισορροπία και να βρούμε τρόπους και διάβλους επικοινωνίας και ενδεχομένως τροποποίησης κάπως των προγράμματος, έτσι προσπαθούσαμε συνεχώς να δούμε τι θα γίνει. Επειδή αντιλαμβανόμαστε... Οι τρόπες συνεχίζονταν κανονικά με την Συμφωνική Ορχήστρα και τη χοροδία και προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο έτσι που να μπορέσουμε να γίνει αυτό χωρίς, πώς το λένε, χωρίς εννοείται να προσβάλλουμε ούτε το συνθέτη ούτε το έργο του, αλλά δεν ξανά δώσε ευκαιρία. Επειδή αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό που λέτε, μία ίσως λίγο πιο διαδικαστική ερώτηση. Θα ελάμβανε κάποια αμοιβή ο κύριος Πράισνερ και αν ναι, θα την λάβει τελικά? Και δεύτερον, τα έξοδα της διαμονής του εν τέλει θα πληρωθούν από τη διοργάνωση ή ήταν αυτή η αρχική συμφωνία αρχικά? Γιατί βλέπουμε ότι υπήρξε μία αντίδραση από πλευράς του. Τέλος πάντων, υπήρξαν οι εκατέρωθεν ανακοινώσεις. Τώρα στο οικονομικό κομμάτι τι γίνεται? Στο οικονομικό κομμάτι θα πρέπει στην ουσία ο Δήμος Καβάλας, αυτός που κατά κάποιο τρόπο χρηματοδότησε όλη αυτή την διοργάνωση, θα πρέπει να δει και να συνεννοηθεί με την αντίστοιχη μάνατζερ του κ. Πράισνερ πώς θα διαχειριστούν τώρα το αν θα επιστραφούν ή όχι κάποια χρήματα. Αυτό όμως είναι, δεν μπορώ να τα απαντήσω. Είναι να το της πω... του Δήμου Καβάλας δηλαδή υπόθεση. Ναι, δεν μπορώ να τα απαντήσω. Ναι, ναι. Ήταν μια προσδόκητη λοιπόν εξέλιξη, την οποία είχατε, κύριε Κακάρα, στο πίσω μέρος του μυαλού σας, ότι μπορεί μία στο εκατομμύριο να συμβεί? Όχι, όχι, πουδενή. Όχι. Μα αν το είχαμε έστω και μία στο εκατομμύριο, ότι μπορεί να συμβεί, δεν θα φέρναμε τα παιδιά σε τέτοια δύσκολη θέση. Μάλιστα. Εσείς με τις γνώσεις που έχετε και με την ειλικρίνη που σας διακατέχει, θεωρείτε ότι δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο και αν θέλετε και στην οντότητα και στην
και στο όνομα αυτό. Θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. Τότε γιατί τόσο, δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται. Βγαίνει, επιτρέψτε μου λίγο, βγαίνει προς τα έξω. Τώρα εντός πολλών εισαγωγικών, ο περίεργος, ο παράξενος, ο κακός, ο οποίος δεν τα ήθελε τα παιδιά και είναι πολύ ιδιότροπος. Δηλαδή, έτσι περνάει στον κόσμο. Είναι υποκειμενικό πώς ο καθένας από εμάς μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό που παράγεται, να το πω πιο απλοϊκά, στέκεται ή όχι. Ο συνθέτης έχει την άποψή του και καλώς και σεβαστή ότι το έργο μου θέλω να αποδοθεί έτσι. Αν δεν αποδοθεί έτσι... Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω. Το παρουσιάζω. Ναι, ναι, δεν το παρουσιάζω. Ναι. Έτσι, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι που εδώ, κάτι να πούμε. Ναι. Όμως θα έπρεπε, εφόσον ήταν αυτό, θα έπρεπε να, είχαμε, να μας είχε, ξέρω εγώ, να φροντίσει, να ζητήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έπρεπε να τηρήσουμε. Ναι. Μάλιστα. Εμείς από την αρχή τον ενημερώσαμε ότι υπάρχουν μαθητές και μάλιστα ένας τεράστιος αριθμός μαθητών θα συμμετέχει σε αυτήν την συναυλία. Μα αυτός ήταν ο λόγος που έγινε η συναυλία. Ναι, η επικοινωνία από την αρχή ήταν αυτή. Εξ αρχής. Αυτή. Ναι. Τώρα, κατά πόσο καλά, διαβασμένα, μελετημένα ή οτιδήποτε άλλο ήταν τα παιδιά, καταλαβαίνουμε όλοι μας τι είναι παιδιά. Πάλι θα ρωτήσω, κύριε Κακάρα, δεν μπορούσε να γίνει κάποια έτσι επιλογή, δεν ήθελε, κάποια παρέμβαση από τον ίδιο, τέλος πάντων. Τι να κάνει με ένα τώρα, σχήμα μιας μεικτής έτσι χοροδίας να έχει αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όλα του τα προτείναμε. Όλα. Προσπαθούσαμε να βρούμε μία ισορροπία. Του τα προτείναμε όλα. Όμως δεν δέχτηκε. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για κάποιον που έχει αποφασίσει κάτι πολύ συγκεκριμένο και δεν κάνει, ας το πούμε έτσι απλοϊκά, ένα βήμα πίσω. Υποχώρηση. Όπως λένε, όχι να κάνει έκπτωση στη μουσική του προς Θεού, απλά να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, μία ευκαιρία καλύτερα. Ναι, ήταν πολύ κάθετος, αυτό καταλαβαίνουμε. Ήταν απόλυτος. Ναι. Μα αυτό φάνηκε και από την ανακοίνωσή του, έτσι. Ανακοίνωση φάνηκε ότι δεν, δηλαδή σαν να λέει ότι... Άκουσε δεν... την πρώτη φορά, την πρώτη πρόβα, άκουσε, αποφάσισε, τέλος. Δεν έχω απάντηση, δεν μπορώ να έχω απάντηση. Έχει φύγει, έτσι, έχει αναχωρήσει από την Καβάλα. Ναι. Αυτό μάθαμε. Ακριβώς. Μάλιστα. Μακάρι να υπάρχει συμβόλαιο και ρήτρος. Τώρα σε για όλα κάποιον αυτά. Θα έλεγε, κύριε Κακάρα, μήπως τελικά εμείς ως διοργανωτές βάλαμε ψηλά τον πήχη και φέραμε έναν μουσικοσυνθέτη έτσι υψηλών προδιαγραφών. Μήπως τελικά ήταν ρίσκο. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Γιατί θυμόμαστε πολύ καλά τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έγινε ένα με τα παιδιά. Είναι εδώ πια, δεν μιλάμε, πώς να το πω, έχει να κάνει με το πώς φαντάζεται ο κάθε καλλιτέχνης να ερμηνεύεται η μουσική του. Σε αυτό εδώ δεν μπορούμε να επισέλθουμε, δηλαδή... Αν δεν έχουμε την πληροφορία, δεν μπορούμε να επισέλθουμε. Εμείς δώσαμε στοιχεία ότι θα είναι μαθητές και από εκεί και μετά προχωρούσαμε. Πώς να ξέρουμε ο καθένας τι μπορεί να έχει ως απέτηση για να αποδοθεί η μουσική του. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα κανονικά... Η συναυλία σήμερα θα γίνει. Ναι. Έχουμε να πούμε ένα συμφωνικό έργο, τον ύμνο της αγάπης του Καμπάνη Σαμαρά. Έχουμε να ερμηνεύσουμε τον ύμνο της αγάπης του Χρήστου Σιαμούλη. Καθώς επίσης και τα παιδιά των μουσικών σχολείων που συμμετέχουν θα παρουσιάζουν και αυτά έργα, πώς φαντάζονται την αγάπη αυτά μέσα από τη μουσική που διάλεξαν να παρουσιάσουν στο κοινό. Μάλιστα. Μπορεί να μην έχουμε τη μουσική του Πράισερ, αλλά η συναυλία θα γίνει.
Αυτό το διαβάσαμε αυτό είναι το και το ανακοινώσαμε. Και είναι και το σημαντικό. Λοιπόν... Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τα παιδιά. Αποδέχτε έχουμε τα παιδιά. Και εμείς οφείλουμε να είμαστε απέναντι στα παιδιά, ειλικρινείς, και να δείξουμε ότι είμαστε και κοντά τους. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αυτή η παράσταση και να γίνει με διαφορετικό τρόπο, ναι, αλλά θα γίνει. Μάλιστα.